Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου σήμερα για την 16η αγωνιστική της Development 2 League έχουμε το ματσάκι ανάμεσα σε Καζαντούμς και Μελισσές. Η Καζαντούμς από τη μία με ρεκόρ 8-6 κοντά στις Μελισσές, οι μετρούν 2 νίκες και 12 ήττες στο πρωτάθλημα. Ξεκίνησε και το μάτς με τους σημερινούς γηπεδούς που να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Δεν θα έχει το γρήγορο καλάθι από τον Τσαντίλα, όμως έχουν και δεύτερη ευκαιρία οι γηπεδούς για να ανοίξουν το σκορ με τον Σκινά, ποιος θα κάνει το 2-0. Πάμε να δούμε και λίγο πεντάδες. Λιγερός, Τζερεμές, Ράντος, Σκινάς και Τσαντίλα στην πεντάδα των Καζαντούμς. Ενώ από την άλλη έχουμε Γαρυφαλάκη, Χριστόφορο, Δούκα, Αλέξη Μπουγιούκο, Στέφανο Μπουγιούκο και Πάτσι. Στους 5 των Μελισσών έγινε το κλέψιμο. Θα βρεθεί και η πάσα μπροστά. Ράντος γυρίζει, δεν είναι καλό το τελείωμα. Η μπάλα όμως παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Ο Γαρυφαλάκης τώρα θα κάνει το φάουλ, το οποίο είναι και το πρώτο στην αναμέτρηση. Στο πλάι λοιπόν η μπάλα. Σκινάς θα βρει τον διάδρομο με το δεξί χέρι, δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Φράγκος τώρα για τις Μέλισσες. Ένα σούτ για δύο, άστοχο όμως από τον Στέφανο Μπουγιούκο. Προσποίηση, σηκώνεται τελικά ο Τζερεμές. Δεν μπαίνει το καλάθι, μαζεύει ο Φράγκος. Φεύγει στην άλλη πλευρά. Ψάχνει Σιμπέκη, αφήνει έξω στον Πάτσι. Και πάλι Φραγκός, συνεργάζονται οι δυο τους. Δεν έχει κάνει ακόμα τρίπλα, τώρα θα αφήσει κατευθείαν στον Πάτσι για να γυρίσει εκείνος, δεν σκοράρει όμως. Παραμένουν στο 0 οι Μέλισσες. Μια μακρινή πάσα. Πήρε ο Λιγερός. Ράντος τώρα εκτελεί, είναι για δύο το σουτ. Μέλα στο σίδερο και έστερα στην αγκαλιά του Αλέξ Μπουγιούκου. Γαρυφαλάκης. Γίνεται κίνηση από τον Μπουγιούκο. Πήρε την μπάλα του σούταρε κιόλας, σκόραρε κιόλας ο Στέφανος Μπουγιούκος για το 2-3. Πρώτη πόντι για τις Μέλισσες είναι πίσω από τα 6-75. Σκινάς, θα χαθεί η μπάλα, όχι, διορθώνουν όμως οι γηπεδούχοι. Γίνεται η μάχη, θα γίνει τελικά το κλέσιμο από τον Φράγκο. Παρακινδυνευμένη πάσα που φτάνει όμως τον Μπουγιούκο, ο οποίος θα πάει και στην επίθεση, είναι καθαρή άμυνα όπως λέει ο ρέφερι. Ράντος στην άλλη πλευρά. Παίζει με το σώμα του ο Πάτσης, προσπαθεί να τον εκτοπίσει αλλά έχει κάνει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους φιλοξενούμενους. Γερός Σκινάς, με συγχωρείτε στην επαναφορά, πήρε ο Τζερεμές. Τσαντίλας. Ράντος εκτελεί, δεν είναι καλό το σουτ, μαζεύει ο Φράγκος. Ο Γιούκος φεύγει στον ευνηδιασμό, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ράντος κρατάει. Ωραία περιστροφή, πολύ όμορφο καλάθι από τον Τσαντίλα για το 4-3. Ωραία, εκεί γύρισε το κορμί του και άφησε την μπάλα εντός καλαθιού για να βάλει μπροστά την ομάδα του. Φράγκος. Πάσα δεν είναι καλή, Τζερεμές έκλεψε και βγάζει μπροστά τώρα τους Καζαντούμς. Σταματάει, συγκρούεται και με τον Ράντο, ο οποίος θα πάρει τώρα και θα εκτελέσει από το πλάι και θα βρει και στόχο για το 6-3. Συντρία τώρα οι Καζαντούμς. Μόλις ένα καλάθι για τις Μέλισσες μέχρι στιγμής. Το τρίποντο του Στέφανου Μπουγιούκου. Φράγκος. Κύριο Γαρυφαλάκης θέλει να ξεφύγει, εκείνη το φάουλο από τον Τσαντίλα. Πρώτο μαντικό αυτό για τους γηπεδούχους. Έτοιμος να επαναφέρει ο Φράγκος, αφήνει στον Γαρυφαλάκη.
Στέγεται για δύο, δεν βρίσκει στόχο. Μαζεύει κιόλας ο Σχοινάς. Γερός. Αλλά φτάνει στον Τσαντίλα. Έχει βάλει πλάτη ο Τζερέμες. Πάει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Γυρίζει μπροστά από τον Γαριφαλάκη και θα κάνει το 8-3. Πέντε μισή λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στο συν 5 πλέον οι γηπεδούχοι. Μπαλά έξω. Ο Ράγκος εκτελεί για τρεις, δεν έρχεται το καλάθι. Σχοινάς. Φεύγει μόνος του, πάει όλο το δρόμο μέχρι μέσα, 13. Καλό ξεκίνημα για τους Καζαντούμς, οι οποίοι βρίσκουν ευκολότερα λύσεις σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Από την άλλη, έχουν κολλήσει επιθετικά οι μέλησες μέχρι στιγμής. Παραμείνει καθυλωμένοι στους τρεις πόντους. Ο Ράγκος τώρα θα αφήσει στον Μπουγιουκό. Το πλάι θα εκτελέσει, αλλά πολύ δυνατά εκείνος. Κατεβάζει ο Λιγερός και θα περάσει κιόλας και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. 12-3. Στο συν 9, γρήγορα οι Καζαντούμς. Γαριφαλάκης. Να περάσει από τον Τσαντίλα, μένει μπροστά του εκείνος, θα τον πάει μέσα και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι για το 12-5. Πέρασε ο Σχοινάς, βρήκε την πάσα στην κατάλληλη στιγμή για τον Ράντο, χρειάστηκε δεύτερη ευκαιρία εκείνος για να σκοράρει. 14-5 τώρα. Δεν ήταν καλή αντίδραση της άμυνας ούτε εδώ σε αυτή την φάση. Το έτσι στον Ράντο να ξαναπάρει την μπάλα στα χέρια του και να εκτελέσει σαν προπόνηση. Μπάτσης προσποιείται. Με φόρα θα έρθει εκεί ο Μπουγιούκος, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 3-40 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Οργανώνει ο Λιγερός, θα πάει μέχρι μέσα, πάλι το έκανε να φαίνεται εύκολο. 16-5 στο συν 11. Οι γηπεδούχοι νωρίς βλέπουμε μια διαφορά διψήφια στην σημερινή αναμέτρηση. Πάτσης τα αριστερά, είναι έξω στον βράχο, ζητάει και πάλι. Θα πάρει την μπάλα από τον Φράγκο, θα εκτελέσει κιόλας για το 16-7. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Γερός και πάλι πέρασε, δεν βρίσκουν λύσεις στην άμυνα οι γηπεδούχοι. Οι φιλοξενούμενοι με συγχωρείτε. Πάλι βρέθηκε ο Λομόναχος, ο Λιγερός κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Άλλο που αστόχησε στο lay-up. Ενώ ο Ράπτης πέρασε τώρα στο μάτσι για τους γηπεδούχους. Γαριφαλάκης. Ανάμεσα από δύο είναι δύσκολη η εκτέλεσή του. Και ο Ράπτης στην άλλη πλευρά. Ράντος του δίνει και πάλι. Δεν σηκώνεται εκείνος, προσπάθησε να βρει τον Τσαντίλα με μια πάσα, στην συνέχεια έγινε και το φάουλ από τους υπεδούχους. Έχουμε και αλλαγή για τις μέλησες τώρα. Με τον Παπαδιά να περνάει στο μάτς. Είναι την θέση του Φραγκού. Πάτσης με τον Ράντο πάνω του, παίζει καλή άμυνα. Πάτσης κρατάει, θα ξεφύγει, θα φτάσει και κοντά, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ενώ στη συνέχεια η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, έτσι παραμένουν στην επίθεση οι μέλισσες. Γαριφαλάκης στην επαναφορά, φινεί έξω. Μπάλα στον Παπαδιά, εκείνος θα εκτελέσει, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Τζερεμές, τελευταία στιγμή ο Μπουγιούκος ήρθε από πίσω και έκοψε αυτό τον ευνηδιασμό των Καζαντούμς.
1.54 στο ρολόι, 16-7 υπενθυμίζω. Ράπτης. Έκανε το κόψιμο, ο Λιγερός έφτασε κοντά, σκόραρε και κέρδισε και το φάουλ. Τον έχασε ο Παπαδιάς και του το πλήρωσαν. Οι Μέλισσες 18-7 πλέον. Και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για τον παίχτη των Καζαντούμς. Ποιος θα την εκμεταλλευτεί και αυτή για το 19-7. Παδιάς κατεβάζει. Το Μπουγιούκος και πήρε. Ριβαλάκης τώρα πάει από τα αριστερά του, φτιάχνει χώρο συμπαίκτης του και θα βρει στόχο. 19-9. Ράντος. Τσερεμές αφήνει τώρα στον Λιγερό, οργανώνει εκείνος. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση των γηπεδούχων. Ράντος ανενόχλητος από το πλάι, θα πάρει ένα σουτ το οποίο είναι και εύστοχο. 21-9 τώρα. Παίρνει σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Παπαδιάς. Συγκρούεται με δύο, ο Μπουγιούκος έχει μείνει μόνος του καθώς η άμυνα έκλεισε πάνω στον Γαρυφαλάκη. Δεν εκμεταλλεύεται όμως την ευκαιρία του, Γαρυφαλάκης κόβει την πάσα. 44 δευτερόλεπτα ακόμα. Παπαδιάς. Πάσα στη γωνία. Ξεκινάει την προσπάθειά του με το δεξί χέρι, θα βρει στόχο ο Άλεξ Μπουγιούκος για το 21-11. 10 και πάλι στρογγυλά, στρογγυλά η διαφορά. Ράντος θα το πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει όμως. Μαζεύει ο Μπουγιούκος. Βάζει και τις φωνές στους συμπαίκτες του, 12 δευτερόλεπτα όλα για τις Μέλισσες. Παπαδιάς στα 7 δευτερόλεπτα. Κάνει βήματα και έτσι αφήνει τώρα 6 δευτερόλεπτα στους Καζαντούμς. Πήρε ο Ράντος 4 δευτερόλεπτα, 3. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, προλαβαίνει το ρολόι, δεν θα βγει όμως. Φινάλι λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ 21-11. Επιστροφή εδώ στο κλεισό της Ζωφρίας. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο το οποίο βρίσκει τους Καζαντούμς στο σύν 10-21-11, δείχνει το σκορ. Γαρυφαλάκης θα πάρει το τρίποντο, η μπάλα στο σίδερο. Τσαντίλας στο rebound, έχουν ευκαιρία για ευνηδιασμό εδώ οι Καζαντούμς. Παίρνει τα βήματα ο Τσαντίλας και θα φτάσει μέχρι το τέλος για το 23-11. Γαρυφαλάκης. Είναι ο Φράγκος. Παρενοχλεί εκεί πέρα ο Λιγερός. Το δεύτερο λεπτό ακόμα για τις Μέλισσες, έγινε το κλέψιμο όμως. Ενδιασμός, ανοιχτό γήπεδο για τους Καζαντούμς και ένα εύκολο καλάθι από τον Ράντο για το 25-11. Στο σύν 14 πλέον οι γηπεδούχοι. Παπαδιάς. Σούκας αφήνει αριστερά. Φράγκος δίνει στον Μπουγιούκο. Παπαδιάς προσποιείται στο τρίποδο, θα εκτελέσει για δύο, του αλλοιώνει την προσπάθεια ο Ράντος, ο οποίος θα πάρει τώρα και θα βγάλει ακόμα έναν εφαγιασμό για τους Καζαντούμς. Ψηλή πάσα, ωραία συνεργασία, δεν ήρθε το καλάθι όμως. Έχουν ακόμα μια ευκαιρία οι Καζαντούμς, καθώς δεν είχε επιστρέψει η άμυνα των Μελισσών. 27-11 με τον Ράντο. Και έχουμε και time out τώρα για τις Μέλισσες. Επιστροφή μετά το time out των Μέλισσων, οι οποίες σε 1,5 λεπτό παιχνιδιού έχουν δεχτεί 6 πόντους σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Μπουγιούκος, πήρε ο Φράγκος, θέλει να φτάσει προς τα μέσα. Το φάουλ έχει γίνει χαμηλά από τον Λιγερό και όχι από τον Ράπτη, ο οποίος έκοψε καθαρά ψηλά τον αντίπαλό του.
Φράγκο στη γραμμή. Τελείωσε την πρώτη, 27-12. Χάνει την δεύτερη, Τσαντίλα Σμίκη για να πάρει το rebound. Γερός. Συμπαίκτος Χινάς, η μπάλα θα καταλήξει έξω. Ράπτης κόβεται από τον Παπαδιά, ο οποίος επιμένει. Μπάλα όμως παραμένει στα χέρια των γηπεδουχών. Γερός φτιάχνει και αυτή την επίθεση της ομάδας του. Μπάλα στον Σχοινά, εκτελεί εκείνος, προλαβαίνει το χρονόμετρο, αλλά ήταν κακό το σούτ του. Φράγκος. Μαδιάς είναι στη γωνία, σε αυτόν πήγε η μπάλα και πάλι Φράγκος. Τσεκάρει τις επιλογές του, την κινδυνευμένη πάσα του. Σχοινάς. Χαμηλή πάσα. Δεν θα γίνει το κλέψιμο όμως από τις μέλισσες. Ρωτάει ο Λιγερός. Σκαστή πάσα, ωραία συνεργασία. Ράπτη στο σκοράρι. Για το 29-12. Αριφαλάκης. Το θέλει το σου, το πήρε. Δεν ήταν όμως καλή κατάληξη. Ράντος. Πάσα πίσω από την πλάτη, ωραία βρίσκει τον Ράπτη. Εκείνος θα φτάσει κοντά, δεν σκοράρει όμως. Στέκεται το Σχοινά σαν ενόχλητος. Μαζεύει ο Μπουγιούκος. Φράγκος στον Μπουγιούκο και πάλι. Στα απέναντι του Παπαδιά, θα εκτελέσει ο Μπουγιούκος από κοντά, δεν θα μπει το καλάθι. Τσαντίλας αφήνει στον Σχοινά. Έχει βάλει πλάτη, εκείνος πάει και ο Παπαδιάς στην άμυνα. Λιγερός τώρα και πάλι Σχοινάς. 9 δευτερόλεπτα για τους Καζαντούμς. Πρέπει να εκτελέσει εδώ κάποιος, καθώς τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Ο Τσαντίλας θα το κάνει. Μπαλά στο σίδερο. Δεν αλλάζει το 29-12. Φράγκος. Ο Γαριφαλάκης προσποιήθηκε. Βουκάς είναι μόνος του, δεν μπαίνει το καλάθι. Ο Γιούκος και νέα ευκαιρία για τις μέλισσες. Είναι για δύο το σούτ, αλλά άστοχο και αυτό. Αναμετές χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες στις τελευταίες φάσεις. Τσαντίλας στα κόπη με φάουλ. Περνάει εκτός για τις μέλισσες. Ενώ από την άλλη επέστρεψε ο Τζερεμές για τους Καζαντούμς, οι οποίοι έχουν τώρα την μπάλα στα χέρια τους. Γερός πατάει γερά, σηκώνεται. Το σούτ όμως καταλήγει γερμπολ και αφήνει την μπάλα. Ο Στεφανός Βουγιώκος θα καταλήξει εκτός. 5 και 20 ακόμα για την ανάποβλα. Στο 29-12 βρισκόμαστε. Παπαδιάς εκτελεί για τρεις με τη βοήθεια του ταμπλό. Άτυχος εδώ ο ίδιος, όμως είναι εκεί ο Αλέξης Μπουγιούκος για να πάρει το rebound. Να βάλει και την μπάλα στο καλάθι για το 29-14. Φτάνει κοντά ο Σχοινάς, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Μπουγιούκος. Τελεί από την κορυφή, μέσα. 29-17. Τρίποντο μετά από ώρα στο μάτς. Στέφανος Μπουγιούκος βρίσκει το στόχο πίσω από τα 6-75. Για να ρίξει τη διαφορά τώρα στους 12. Ράπτης. Πάει από τα δεξιά μπροστά του ο Δούκας.
που κλείνει το χώρο, αφήνει τώρα στον Λιγερό. Ράντος θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Προσπαθεί ο ίδιος να συγκρατήσει την παλιά εντός αγωνιστικού χώρου, θα βρει συμπαίκτη. Τσερεμές, νέο τρίποντο για τους γηπεδούχους, ίδια η κατάληξη όμως. Σχοινάς μαζεύει ξανά, πανωτά επιθετικά rebound, θα έρθει τελικά το καλάθι για το 31-17. Φράγκος. Έχει τον Λιγερό μπροστά του. Έχει πατήσει γραμμή. Έτσι καλό έχει τώρα πέναν στα χέρια τον Καζαντούμς. Λιγερός πήρε. Περάσει, πάει μόνος του στην προσπάθεια και πολύ καλά θα κάνει γιατί θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. 33-17. Έχει 25 ακόμα στην δεύτερη περίοδο, σταθερά το προβάδισμα στα χέρια των γηπεδούχων. Φράγκος πατώντας στη γραμμή θα στοχίσει. Πήρε ο Ράντος τώρα. Μπορούν να τρέξουν ξανά οι γηπεδούχοι. Το τελείωμα του Ράντου όμως δεν ήταν το καλύτερο. Φράγκος κρατάει, αφήνει στον Μπουγιούκο. Ο έτερος Μπουγιούκος, ο Στέφανος θα πάρει την εκτέλεση. Νωρίτερα το έβαλε, τώρα θα το χαθεί. Σκινάς. Έκοψε ο Ράντος. Περίεργη τροχιά η μπάλα έφτασε εκείνον, δεν καταφέρουμε να τη συγκρατήσει. Ο Παδιάς 2 εναντίον ενός τώρα. Ο Παδιάς εκτελεί μόνος του. Δεν αφήνει την μπάλα στο καλάθι, χάνεται έτσι η ευκαιρία. Αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα για τους γηπεδούχους. Ράντος από κοντά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 35-17, ό,τι δεν έκαναν νωρίτερα οι μέλισσες στη δική τους επίθεση. Το έκαναν πολύ καλά οι Καζαντούμς στην δική τους. Και ανεπαξιδεύουν τη διαφορά στο σύν 18. Φράγκος. Ο Γιούκος με πλάτη γυρίζει με το hook. Αλλά η προσπάθεια του είναι άστοχη, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Γερός χαστή πάσα, έκλεισαν δύο παίχτες, έκλεψε ο Μπουγιούκος. Έγινε μπροστά ο παίχτης των φιλοξενούμενων, θα πάει μόνος στην προσπάθεια, θα κερδίσει και τελικά το φάουλ από τον Λιγερό. Πάτησε, επιστρέψει το μάτς για τις μέλισσες. Όπως και ο Γαριφαλάκης, ενώ από την άλλη έχουμε τον Τσάντιλα και πάλι στο μάτς για τους Καζαντούμς. Ο Γιούκος θα πάει στη γραμμή τώρα για το ζευγάρι βολών του. Αστοχή στην πρώτη βολή, δεν αλλάζει το 35-17. Το 29-17 έχουν κάνει σερί 6-0 οι γηπεδούχοι. Έξω και η δεύτερη, αμετάβλητο το σκορ. Ράπτης. Πάει μέχρι το τέλος, ο Ράντος κατευθείαν θέλησε να εκτελέσει και έγινε κεφάλι στην συνέχεια στον Πάτσι. Πόδι ομαδικά οι δύο ομάδες. Γιούκος στέκεται, του αφήνει το σούτ οι αντίπαλοι. Δεν εκμεταλλεύει όμως την ευκαιρία του εκείνος, Τζερεμές. Θα περάσει, ζητάει και αντιαθλητικό. Ο Δούκας είναι αυτός που έχει κάνει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 3 για τους, για τις μέλισσες. Σχοινάς. Τα δεξιά κόντρα στον Πουγιούκο, δεν θα μπορέσει να βρει την πάσα. Στέφανος Πουγιούκος τώρα στην άλλη πλευρά. Συγκρατεί ο Γαριφαλάκης. Οργανωμένη επίθεση τώρα οι μέλισσες. Πάτσης αλλάζει κατεύθυνση. Φινεί και έξω στον Στέφανο Πουγιούκο, ο οποίος θα πάρει το σουτ. Έχει δεσαγάνει και το φάουλ στην συνέχεια. Επάνω στον Τζερεμέ.
είναι το τέταρτο ομαδικό αυτό των Μελισσών, το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην δεύτερη περίοδο. Γυνάς 37 δευτερόλεπτα ακόμα για το ημίχρονο. Ράντος βγήκε, πήρε, έφτασε κοντά. Δύσκολο lay-up που έχει βρει όμως το χέρι του ο Μπουγιούκος και θα πάει τώρα στην γραμμή ο παίκτης των Καζαντούμς. Ενώ συμπληρώνονται τα ομαδικά και από την πλευρά των Μελισσών. Ας όπως την πρώτη προσπάθεια. Βάζει τη δεύτερη. 36-17. Ο Γιούκος. Ο Γιούκος συνεχίζει τώρα, θα αφήσει στον έντερο Γιούκο. Ο Πάτσης θα χάσει. Δεν βγαίνει ο εφνιδιασμός, ο Στέφανος Μπουγιούκος διόρθωσε. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τις Μέλισσες. Μπαλά έξω, σου για 3 πόντους στη λήξη του χρόνου. Τελειώνει έτσι το δεύτερο δεκάλεπτο με το 36-17 να είναι το σκορ. Επέστρεψαν και πάλι δύο πεντάδες στο πάρκι εδώ της Ζωφρίας και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Σε 36-17 βρίσκεται τώρα το σκορ, με τους Καζαντούμς σταθερά να έχουν το προβάδισμα στα χέρια τους και να κρατούν το τιμόνι της σημερινής αναμέτρησης. Ο Γερός αφήνει τώρα στον Ράπτη. Κουνάς, Τζερεμές, καλή άμυνα από τους φιλοξενούμενους. 3 δευτερόλεπτα θα βρει το σούτο Λιγερός και θα το βάλει κιόλας. Όχι απλά πρόλαβε το χρονόμετρο, εκτέλεσε κιόλας από αρκετά μακριά ο Λιγερός για το 39-17. Ξεκινούν δυναμικά και την τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι. Πάτσης, αλλά έξω ζητάει ξανά. Ο Πάτσης βγαίνει όμως εξαιρετικά μπροστά του. Σχοινάς, ο οποίος θα φύγει και στον ευνηδιασμό. Δύο παίχτες τον κατά δύο κάνει και τελικά η μπάλα κατέληξε εκτός, με τους Καζαντούμς να παραμένει στην επίθεση. Τζερεμές εκτελεί, δεν το βάζει. Παπαδιάς, κάνει φαλάκι, ασχολείται. Πήρε ο Φράγκος. Μπουγιούκος από κοντά βρίσκει στόχο. 39-19. Ράπτης. Ρότζερ Εμές. Τα χέρια στην μπάλα από τον Μπουγιούκο, ο οποίος έκλεψε. Φράγκος σταματάει. Κακή η πάσα του. Θα έρθει και η ευκαιρία για μια γρήγορη επίθεση των Μελισσών. Γερός. Λίγο να περάσει στον ανενόχλη το Τζερέμα η μπάλα, ο Φράγκος όμως είναι εκεί για να βγάλει την άμυνα. Μικρενή πάσα παρακινδυνευμένη ξανά, ωστόσο τώρα έχασε την μπάλα στον Πάτσι. Ανάμεσα από δύο θα βρει τον Γαριφαλάκη. Και πάλι Πάτσις Φράγκος στον Μπουγιούκο. Γαριφαλάκης κρατάει στα 6 δευτερόλεπτα. Τελειώνει ο χρόνος για τις Μέλισσες, οι οποίες θα χάσουν τελικά την κατοχή. Και η μπάλα περνάει στα χέρια των Καζαντούμς, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν σε ένα γρήγορο καλάθι, τώρα το κάνουν. Ο Τσάντιλας θα γράψει το 41-19. Ξεφεύγει και πάλι η διαφορά. Φράγκος. Πατής είναι στα αριστερά με τον Τζερεμέ πάνω του. Η μπάλα από τα χέρια του Παπαδιά σώζει όμως ο Γαριφαλάκης.
3 δευτερόλεπτα, 2 θα εκτελέσει υποπίεση. Παλά θα καταλήξει airball. Ακόμα μια επίθεση η οποία περνάει ανεκμετάλλευτη για τις μέλισσες, οι οποίες και πάλι δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να βρουν καλές ευκαιρίες, στο να δημιουργήσουν υποθέσεις για καλάθι. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Τσαντίλα. Φράγκος φτιάχνει αυτή την επίθεση για τις μέλισσες, παίρνει για το screen. Τώρα η μπάλα θα φτάσει στον Μπουγιούκο, ή μάλλον ήθελε ο Φράγκος να φτάσει στον Μπουγιούκο. Η κατοχή ωστόσο παραμένει στους φιλοξενούμενους. Στην επαναφορά ο Φράγκος. Πήρε ο Πάτσης, κλείστηκε από δύο. Παπαδιάς ωραία ξεμαρκαρίστηκε και βρήκε το δίποντο. 41-21. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους στο πρώτο που θα κάνουν στην τρίτη περίοδο. Μια προσπίση και σηκώνει το Τζαντίλα στη συνέχεια μπροστά τον Γαρυφαλάκη. Ράπτης θα πάρει και θα εκτελέσει. 43-21. Φράγκος. Πήρε ο Μπουγιούκος, αφήνει έξω στον Παπαδιά. Δεν θα πάρει κάποια εκτέλεση εκείνος. Φράγκος. Κάνει κοντά, σηκώνεται, θα στοχίσει, αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Γαρυφαλάκης τώρα περνάει εκτός από τους φιλοξενούμενους στο μάτς ο Στεφάνος Μπουγιούκος. Μέσα η πρώτη από τον Φράγκο, 43-22. Κάνει την δεύτερη. Ο Γερός αφήνει στον Τσαντίλα. Μπάλα από το σώμα του Τσαντίλα κατέληξε εκτός, από ό,τι κατάλαβα. Φραγκός, ενώ ο Ράντος ετοιμάζεται τώρα στο πλάι για να περάσει ξανά αυτό το παιχνίδι. Ένας από τους πιο καθοριστικούς παίκτες σήμερα για τους Καζαντούμς. Ο Παπαδιάς θέλει να πλησιάσει, στέκεται, εκτελεί για δύο, δεν το βάζει όμως. Γερός. Συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια, τώρα θα αφήσει τον Τσαντίλα, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των γηπεδούχων. Ζητάει ο Ράπτης, δεν μπορεί να πάει εκεί πέρα η μπάλα, γι' αυτό θα εκτελέσει για 3 ο Τσαντίλας, για να προλάβει και το χρονόμετρο. Μπουγιούκος. Πυροπάτσι στα δεξιά. Έχει πατήσει γραμμή όμως. Έτσι αλλάζει η κατοχή. Ο Ράντος τώρα θα περάσει το μάτς. Παίρνει την θέση του Τσαντίλα. Τσερεμές δίστασε να εκτελέσει, Ράπτης γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι και αφήνει την μπάλα μέσα σε εκείνο, 45-22. Πέντε το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο μέχρι στιγμής, 4-17 πριν την ολοκλήρωσή του. Γιούκος και πάλι Φράγκος. Στέκεται παραλίγο να χάσει την ισορροπία του. Μπαλά παραμένει στις μέλισσες, οι οποίες έχουν μόλις ένα δευτερόλεπτο. Πρέπει απλά κάποιος να πιάσει την μπάλα και να εκτελέσει. Να δούμε σε ποιον θα πάει η μπάλα. Ο Γιούκος κόβεται η πάσα. Δεν κύλησε το χρονόμετρο.
Κούσταρος στην επαναφορά. Ο Γιούκος πρόλαβε το ρολόι, κόπηκε όμως. Σκινάς γυρίζει, βρίσκει και τον Πάτσο μπροστά του. Σπάνε την πίεση με τις πάσες οι Καζαντούμς. Ωραία το σωρό θέλησε να βρει τον Τζέρεμι, όμως παρενέβη ο Γιούκος. Φράγκος κάνει κοντά, δεν σκοράρει στο έδαφος. Στην συνέχεια ο Ράπτης. Πρέπει να το βρει και αθέλα του εκεί ο Μπουγιούκος. Σηκώθηκε ο παίχτης των Καζαντούμς. Τζερεμές τώρα αφήνει στον Λιγερό. Λιγερός οργανώνει εκεί λίγο πιο μπροστά το κέντρο. Ράντος θα εκτελέσει για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα μαζεύει όμως ξανά ο Λιγερός. Έφυγε η μπάλα από τα χέρια του. Έπιασε την παρέμβαση του Φραγκού. Πάσα θα καταλήξει στον Μπουγιουκό. Θέλει να περάσει από τον Ράντο, ο οποίος τον καταδιώκει από πίσω. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι απέξω των Μελισσών. Ενώ παίρνει σιγά σιγά στο τελευταίο τριλεπτό της τρίτης περίοδου. Ράπτη στέκεται, σημαδεύει αλάστοχα. Φράγκος μαζεύει. Θα επιχειρήσει μια μακρινή πάσα με στόχο τον Μπουγιούκο, τον βρήκε. Εκείνος αφήνει στον Πάτσι. Πάτσι και πάλι στον Μπουγιούκο για να εκτελέσει εκείνος για τρεις. Δεν είναι καλό το σουτ. Ράπτης στο rebound. Δεν αλλάζει στο 45-22. Ράντος πήρε και εκτέλεσε αμέσως δυνατό το σουτ όμως. Παπαδιά τώρα. Πάσα σε κανέναν. Ράντος θα φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Σαν σε προπόνηση το lay-up και θα σκοράρει για το 47-22. Στο συν 25 πλέον η διαφορά. Απόλυτη κυριαρχή η Καζαντούμς. 1.50 ακόμα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Γιούκος που είναι στον Πάτσι. Κλείνει τους διαδρόμους. Πάτσις γυρίζει, έκοψε ωραία. Ο Παπαδιάς πήρε την μπάλα. Δεν μπορούσε μόνο να σκοράρει από μια πλεονεκτική θέση. Δυνατή στην συνέχεια μακρινή πάσα του Τζερεμέ, κατέληξε απευθείας εκτός. Φράγκος. Πήρε στη γωνία ο Μπουγιούκος, εκτέλεσε κιόλας για τρεις. Το 43-22 έχουν να σκοράρουν οι Μέλισσες. Λίψη τώρα θα κλέψουν, 2-1-2-2. Φράγκος πάει κόντρα στον Λιγερό, δεν μπορεί να τον νικήσει ο Μπουγιούκος, ακολούθησε τη φάση, ούτε εκείνος μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αρχιστικό πλεονέκτημα τώρα για τους άσπρους. Μετά την τρίπλα εκτελεί ο Ράντος, δεν μπορεί να αφήσει όμως ούτε αυτό στην μπάλα εντός καλαθιού. Ο Μπουγιούκος ανενόχλητος θα σκοράρει. Μετά από ώρα καλάθι για τις Μέλισσες, 47-24. Τζερεμές, πήρε ο Ράντος και έφτασε κοντά, ας έχω το lay-up. Πατσίς. Τελευταία 24 στην τρίτη περίοδο. Ο Μπουγιούκος αφήνει στον Φράγκο. Φράγκος στα 7 δευτερόλεπτα, 6 τώρα. Να σου το άστοχο αυτό πλάι. 2 δευτερόλεπτα, 1. Ο Ράπτης θα πετάξει την μπάλα, αλλά είναι άδελια με το τελειώμα του. Και τελειώνει έτσι το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 47-24.
Σκοράρηκαν μόλις και στο 4ο δεκαλέπτο του μάτς. Στο 47-24 βρίσκεται τώρα το σκορ. Με τους Καζαντούμς να καλούνται πλέον να διαχειριστούν στα 4 τελευταία δεκαλέπτα το προβάδισμα που έχουν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού για να φτάσουν στην ένατη νίκη τους. Από την άλλη, οι Μέλισσες θα πρέπει να αλλάξουν κατά πολύ την εικόνα τους αν θέλουν να φτιάχνουν κάπως την κατάσταση σε αυτό το 4ο δεκάλεπτο. Λέω, νομίζω ο στόχος είναι να πέσει όσο το πιο δυνατόν γίνεται η διαφορά. Πάτσις. Φράγκος είναι μόνος στη γωνία, δύναμο το σουτ. Λιγερός. Λιγερός κρατάει τώρα, αφήνει στον Τζερεμέ, θα εκτελέσει αυτούς για τρεις. Δεν μπαίνει το καλάθι. Μαζεύει όμως ο Σχοινάς, καλάθι και φάουλ. 49-24 πλέον. Πρώτη δεν πέτυχε ο Τζερεμέ πίσω από τα 6-75. Μπορεί να το πέσει τώρα ο Σχοινάς, αν ευσοχίσει και στην συμπληρωματική βολή. Έξω η βολή, 49-24 παραμένει το σκορ. Ράγκος, Ρομπουγιούκος του δώσει και πάλι. Ράντος παραμένει πάνω του. Παπαδιάς τώρα κάνει το βήμα στο πλάι για να εκτελέσει, πολύ κακή εκτέλεσή του όμως. Λιγερός. Ράντος του δίνει και πάλι έξω. Οργανωμένη επίθεση τώρα για τους άσπρους. Τρίποντο από τον Ράντο, συστημένη μπάλα ξανά στα χέρια του. Με το δεξί χέρι θα στοχίσει ξανά, αυτή τη φορά από πιο κοντά. Φράγκος. Πυροπάτσι στα αριστερά. Βάλει πλάτη τον αντίπαλό του, γυρίζει, δεν μπορεί να τον νικήσει. Σχοινάς. Ράντος πατάει, γκάζει, φτάνει κοντά. Ο Παδιάς του κάνει το φάουλ. Φάουλ που θα τον στείλει στην γραμμή των βολών. Πρώτη προσπάθεια, παραμένει το 49-24. Κάνει και την δεύτερη, 0-2. Τελευταία 8 λεπτά της αναμέτρησης. Ράγκος. Πάτσις του φτιάχνει χώρο, φτάσει κοντά ο Φράγκος. Δεν θα σκοράρει όμως. Παραμένει από τις το 4ο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής οι φιλοξενούμενοι. Αλλά εδώ θα γίνει και το λάθος από τον Λιγερό, που σε έκανε μπρος πίσω. Φράγκος θα επαναφέρει, σπίνει στον Πάτσι. Πάτσι και πάλι έξω. Λούκας με πλάτη, γυρίζει με το δεξί, δεν σκοράρει. Σχοινάς θέλει να τρέξει μπροστά. Πάσα του δεν είναι καλή για τον Ράντο, δεν μπορούσε να γίνει κοινός αποδέκτης της πάσας. Και αυτό το χειδόν περνάει στα χέρια και πάλι των φιλοξενούμενων. Τσεκάρει γύρω, το αφήνει στον Πάτσι. Σχοινάς πάει μπροστά του, θα τον περάσει ο Πάτσι, βγαίνει και ο Ράπτης στην άμυνα. Έχει κατεβάσει το χέρι του και βρίσκει αντικανονικά τον αντίπαλό του. Ενώ αυτό είναι και το 4ο δικό του φάουλ. Τσακ
Τσάντιλας επιστρέψει στο μάτς για να πάρει την θέση του Ράπτη. Όσο ετοιμάζεται ο Πάτσης για την πρώτη από τις δύο βολές του, την οποία και θα βάλει για το 49-25. Χάνει την δεύτερη, Τσάντιλας θα γραπώσει την μπάλα. Ράντος αστόχησε, ο Παδιάς παλεύει και βγαίνει νικητής τελικά στο rebound. Μιζούκος εκτελεί για τρεις, δεν παίρνει το καλάθι. Ράντος τώρα στην άλλη πλευρά, θα πάρει και αυτή την προσπάθεια, αυτή τη φορά η εξέλιξη είναι καλύτερη. 51-25. 6 λεπτά και 24 λεπτά ακόμα για το φινάλε του μάτς. Για δικαστικού χαρακτήρα αυτά τα τελευταία λεπτά. Φράγκος πιέστηκε από τον Λιγερό, κράτησε όμως 5 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Θα πάρει ο Δούκας, έχουμε 3 δευτερόλεπτα όμως. Ο Αλέξης Μπουγιούκος πέρασε το μάτς και πάλι για τις μέλισσες, παίρνει την θέση του Πάτσι. Ράντος με το δεξί χέρι δεν βρίσκει στόχο. Μπουγιούκος μάζεψε, άφησε τώρα στον Φράγκο. Μαδιάς αφήνει και πάλι στον Φράγκο που είναι δίπλα του. Αλέξης Μπουγιούκος γυρίζει. Δεν βρίσκει στόχο το σου του. 3-1-3-3 τώρα στην επίθεση των Καζαντούμς. Ο Σχοινάς πήγε και με το δεξί λέει να εκτελέσει. Θα κέρδισε τις δύο βολές έπειτα από το τρίτο ομαδικό φάουλ των Μελισσών. Μέσα η πρώτη. Να εκτελεί και την δεύτερη μέσα και αυτή. 53-25. Μουγιούκος. Πυροδούκας και εκτέλεσε από μέση απόσταση, ευστόχησε κιόλας. 53-27. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο 5 λεπτό του μάτς. Γυρίζει ωραία ο Σχοινάς, δεν τελειώνει επίσης καλά. Δεύτερη ευκαιρία όμως για τον ίδιο και θα σκοράρει ένα ακόμα πιο δύσκολο καλάθι. Από την αρχική προσπάθεια που πήρε. 55-27 τώρα το σκορ. Μπουγιούκος. Λούκας εκτελεί τώρα, προσπαθεί και πίσω από τα 6-75 να βρει σκορ. Δεν τα καταφέρνει όμως. Λιγερός. Δείχνει τις κινήσεις που θέλει να κάνουν οι συμπαίκτες του. Σταματάει τώρα, θέλει να βρει συμπαίκτη. Ράντος, είναι άστοχος. Μπουγιούκος, πυροφράγκος, του δίνει και πάλι. Θα περάσει ο Μπουγιούκος μπροστά από τον Λιγερό, δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Ενδιασμός τώρα για τον Σχοινά, ο οποίος θα πάρει την μακρινή πάσα και θα σκοράρει για το 57-27. Στο συν 30 πλέον η Καζαντούμς. Στρογγυλοποιείται και πάλι διαφορά. 3-48 πριν το φινάλε του παιχνιδιού. Μουγιούκος. Κατοχή παραμένει στις μέλισσες. Ενώ ο Ράπτης θα πέρασε και πάλι στο μάτι στην θέση του Τζέρεμε. Πάσα έφτασε στον Παπαδιά, σκόραρε εκείνος. 57-29. Πήρε το τελικά το σούτο Λιγερός.
δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Φράγκος. Είναι στον Μπουγιούκο, στέκεται εκείνο στη βολή. Δεν σκοράρει. Μαζί ο Ράπτης, ο οποίος θα περάσει από τον Τούκα. Δίνει την πάσα στον Τσαντίλα, κοντά σε δύο υψωμένα χέρια εκείνος. Αυτός θα βρει στόχο. Τώρα στην άλλη πλευρά τρέχει όλο το γήπεδο. Στο έδαφος ο Σκινάς έχει κάνει και το φάουλ. Στόχος αυτό στην πρώτη βολή. Πέναλτι στο 57-29. Βάζει την δεύτερη. 57-30. Τσαντίλας. Κοιτάει μπροστά του. Ο Μπουγιούκος καθαρή άμυνα, όπως λένε οι διαιτητές. 59-30. Φράγκος. Τελευταία 2 και 20 στο παιχνίδι. Παπαδιάς σκοράρει και αυτός από την πλευρά του. 59-32 τώρα. Ράντος. Φτάσε κοντά. Σηκώθηκε, δεν του κάνει το χατήρι μπαλά. Μια ευκαιρία για τον ίδιο. Χωρίς να κοιτάει την ρακέτα. Προσπάθησε να σκοράρει εκείνος, δεν τα καταφέρει όμως ούτε σε αυτή την ευκαιρία του. Μπουγιούκος, μπαλά έξω. Σουτ για δύο νομίζω ήταν. Άστοχος όμως ο Φράγκος. Πέρασε ωραία η πάσα εκεί από την τρύπα στον Σχοινά. Έχουμε βόλες τώρα για τον παίκτη των Καζαντούμς. Ας έχω στην πρώτη βολή. Βάζει τη δεύτερη. 60-32. 1-37 να απομένει ακόμα στο παιχνίδι. Οι Καζαντούμς θα φτάσουν στην ένατη νίκη τους, θα πάνε στο 9-6. Ενώ από την άλλη οι Μέλισσες θα γνωρίσουν την 11η σερίτα τους και θα πέσουν στο 2-13. Ενώ ο Μπουγιούκος σκοράρει για το 60-34. Σκοινάς. Ρίχνει τώρα ταχύτητα. Δεκαδευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση, θα το πάρει ο Σκοινάς στο τρίποντο, δεν θα το βάλει. Φράγκος. Ο Μπουγιούκος έφτασε κοντά από το τελείωμα του όμως. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στο μάτς. Ράπτης είναι ανενόχλητος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 62-34. Τελευταία 40 δευτερόλεπτα στο μάτς. Μπουγιούκος από κοντά θα χάσει την μπάλα, αλλά έχει γίνει φάουλο από τον Σχοινά. Μέσα η βολή. 62-35. Κάνει την δεύτερη, ο Φράγκος παλεύει και με τον Σχοινά, θα κερδίσει τελικά το rebound. 13 τώρα για τις Μέλισσες. Φράγκος οργανώνει. Γίνεται κύρις από τον Παπαδιά, ο οποίος βγαίνει στην κορυφή. Τέλειος όμως ο χρόνος πριν προλάβουν να εκτελέσουν οι Μέλισσες. 13 ακόμα στο μάτς, διαδικαστική χαρακτήρα. Σχοινάς.
θα κατέβασε την μπάλα. Δεν θα γίνει και επίθεση. Φινάλι λοιπόν νίκη για τους Χατζαντούμς, οι οποίοι θα επικρατήσουν 62-35 των Μελισσών.